Εν τέλει φοβήθηκαν σωστά και καταλαβαίνεις τον λόγο, γιατί όταν στην πρώτη εκπομπή, στη δεύτερη εκπομπή μάλλον, έχουν 38%, σου λέει θα γίνει συνήθεια το Big Brother, οπότε λοιπόν το GNTM πρέπει να βγει επιγόντως τώρα. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, το GNTM την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινάει και αυτό, 7 Σεπτεμβρίου δηλαδή, ξεκινάει και αυτό για να πάει στην κόντρα. Με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι το Big Brother ξεκινάει στις 11 η ώρα το βράδυ, ενώ το GNTM θα ξεκινάει στις 9. Α, πολύ πιο νωρίς. Ναι, οπότε... εκεί ήταν η ώρα του. Mm-hmm. Ήταν η ώρα του. Ναι, απλά, σε σχέση λέμε με τον Big Brother. Ναι, απλά το θέμα είναι ότι τα έχουν κάνει πάνω τους στάρ μέσα. Τα έχουν κάνει πάνω τους γιατί είπανε πέρυσι, επειδή πήγαινε πάρα πολύ καλά το GNTM, έχουν πουλήσει πάρα πολύ ακριβά το δευτερόλεπτο. Ή τέλος πάντων τα λεπτά της διαφήμισης. Οπότε υπάρχει περίπτωση, επειδή έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ καιρή, να τους πάρει το Big Brother πελάτες. Δηλαδή πρέπει να κρατήσουν τα περσινά νούμερα και ακόμα καλύτερα, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εταιρείες που διαφημίζονται να μείνουν σε αυτό το προϊόν. Γιατί νομίζω πλέον δεν γίνονται συμβόλαια ενός χρόνου. Δηλαδή σου λέει, όποιος πουλάει, πάμε εκεί. Το θέμα είναι λοιπόν ότι. Εντάξει, το ζούμε είναι το χρήμα οπωσδήποτε. Αλλά βέβαια, το θέμα είναι ότι είναι και η συνήθεια του τηλεθεατή. Ξέρεις, άμα συνηθίσουν να βλέπουν ένα reality, μετά σπάνια πάνω στο άλλο. Να πούμε εδώ βέβαια. Έχεις δίκιο, μια... όμως αγαπήσουν τους παίκτες. Ναι, βέβαια, ήδη θα απορροφούν από εκεί θα πάνε στο άλλο. Επίσης, να πούμε ότι το GNTM και αυτό Big Brother θα είναι. Γιατί θα μείνουν σε ένα σπίτι μέσα, στο, όχι τώρα σε πρώτη φάση. Yeah. Μόλις επιλέξουν τους παίκτες, θα είναι 12 αγόρια, 12 κορίτσια. Οπότε καταλαβαίνετε, θα γίνει ένα σπαντικό. Υπάρχει ήδη ένα ζευγάρι, ναι, ξέρουμε. Υπάρχει ήδη ζευγάρι. Οπότε λοιπόν γίνεται ένα παιχνίδι ανάλογο, έτσι ώστε να πάνε να κοντράρουν και να χτυπήσουν το Big Brother. Γιατί το Big Brother δεν έχει και θέμα να το πουλήσουν, ρε παιδί μου. Δεν έχει τη μόδα, δεν έχει πασαρέλα και τέτοια πράγματα. Όμως να είστε σίγουροι ότι αυτά που βλέπουμε τώρα είναι light καταστάσεις. Έχονται πράγματα πολλά και σημαντικά. Εξάλλου βλέπουμε ότι κάθε άτομο είναι ξεχωριστό στο Big Brother μέσα. Οπότε λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, σου είπα και χθες αυτό, ότι εμείς τώρα που μιλάμε είναι λίγο μετά το τέλος του δεύτερου επεισοδίου από τις καθημερινές, μιλάμε και το live εισαγωγικά, το δεύτερο επεισόδιο, οπότε είναι γύρω στη 1 και 10 το βράδυ, έχει ξεκινήσει το pause, η επόμενη σειρά. Η σειρά αυτή, η οποία σειρά έχει ιδιαίτερα πρόσωπα μέσα, έτσι. Είπαμε, ο Sky φέτος προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι gay friendly. Ναι, εντάξει, καλά κάνουν, άμα το πιστεύουν αυτό, αλλά δεν ξέρω στον ενημερωτικό τομέα πώς το βλέπουν, γιατί ήδη έχουν αρχίσει τα πανηγύρια μέσα, να ξέρεις, και στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky έχει πάρει φωτιά. Να κάνουμε εδώ και μια παρένθεση, τις δηλώσεις στο Real του Χατζη Νικολάου, ότι δεν βλέπετε τον Big Brother. Ο ποιοτικός Νίκος Χατζη Νικολάου, ο οποίος, να πούμε, δουλεύει στο κανάλι το οποίο έφερε τον Big Brother, το οποίο έφερε και τα reality, έκανε και το Fame Story, είχε αυτό και αυτό το ξεκατίνιασμα στο Fame Story τότε, θυμάμαι, έτσι. Και μιλάει τώρα, ας πούμε, ο Χατζη Νικολάου από το Ασφαλούς. Νομίζω ότι είναι στο Μέγκα ακόμα, γιατί Νικολάκη μου δεν είναι στο Μέγκα, στον Αντένα είσαι. Που ξεχάστηκε μάλλον. Ναι, τα γέννησε αυτά. Νικολάκη. Ναι, λέει, δεν βλέπετε καθόλου, δεν άντεξε καθόλου να το δει. Απορεί πως υπάρχει, ας πούμε, το συγκεκριμένο προϊόν στην τηλεόραση. Ναι, αυτή η σοβαροφάνεια θα τους φάει όλους αυτούς τους ποιοτικούς και καλά δημοσιογράφους, οι οποίοι δημοσιογράφοι αρνούνται να δουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα έχει ως εξής. Υπάρχει η σοβαρή δημοσιογραφία, όπως λέμε, την πολιτική και τα οικονομικά και την κοινωνία, και υπάρχει και η ψυχαγωγία, η οποία ασχολείται με αυτά ακριβώς που βλέπουμε. Και να σας πω κάτι, αυτά τα παιδιά που είναι μέσα στο Big Brother, παράδειγμα, που δεν αντέχει να τα βλέπει, είναι τα παιδιά της Βιλανής Πόρτας. Να το ξέρετε αυτό. Οπότε λοιπόν ο Νίκος Χατζηνικολάου δεν γουστάρει να είναι παιδιά της Βιλανής Πόρτας. Και είναι και ένα reality το οποίο δεν επηρεάζει τη ζωή μας. Γιατί άμα το πάμε και έτσι, στην πολιτική, ωραία τη μία να κατηγορούμε την κυβέρνηση και να λέμε ότι πρέπει να μας στηρίξει και να στηρίξει τις εφημερίδες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αν δεν το κάνετε, δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει. Και μετά, μόλις μας τα κουμπάει το κράτος, δεν μιλάμε, δεν λέμε κουβέντα. Μιλάμε, κάνουμε προπαγάνδα υπέρ αυτού που μας τα έδωσε. Ακριβώς. Γιατί ξέρετε, για να πούμε και μια αλήθεια. Αυτή είναι η ποιότητα. Ναι, οι πιο βρωμεροί δημοσιογράφοι κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ συνήθως. Πολιτικό ρεπορτάζ. Μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει, μην ξεχνιόμαστε. Τέλος πάντων, παρένθεση. Το θέμα είναι λοιπόν ότι, ναι, ήταν μια παρένθεση αυτό, ότι το GNTM θέλει να κοντράρει τον Big Brother, θέλει να προλάβει πρόσωπα και καταστάσεις, θέλει να προλάβει τον κόσμο πριν ταυτιστεί με κάποιους παίκτες από μέσα, έτσι ώστε να ξαναπάρει τα νούμερα τα οποία έχει πέρυσι. Εδώ θα δούμε, να πούμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ότι οι 40 και 50 δεν είναι εύκολες πια, έτσι. Το καλό νούμερο πλέον θα παίζει μεταξύ 20 και 25. Ναι, βέβαια. Να ξέρεις, τα καλά νούμερα. Τέλος πάντων, εμείς
Να πω και εδώ κάτι στα γρήγορα, ότι και η μεγάλη φοβία στο Star δεν είναι μόνο τα νούμερα, αλλά είναι και η ανταπόκριση που έχει το Big Brother στα social. Δηλαδή στο Twitter γίνεται ένας χαμός, ναι. Δουλεύουν παιδιά όλα τα hashtag. GR Big Brother που προτείνει το και καλά το official. Ναι. BBGR, Big Brother GR, Big Brother Greece. Δηλαδή γίνεται ένας χαμός που σημαίνει αυτό ότι έχει μεγάλη αποδοχή από το νεανικό κοινό. Το νεανικό κοινό είναι αυτό που τα σκάει στους διαφημιστές, δηλαδή που ενδιαφέρει. Τους διαφημιστές. Ναι, οπότε εκεί είναι ένα μεγάλο ρίσκο για το GNTM στο τι θα γίνει. Καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο τα νούμερα στην τηλεόραση, ο κόσμος της τηλεόρασης, αλλά είναι και η νεολαία που παιδιά και μέσα στο YouTube, κακά τα ψέματα και σε όλα τα social, το πρώτο αυτό συζήτηση είναι το Big Brother. Είτε το κράζουν, δεν έχει σημασία. Θετικό, αρνητικό, δεν έχει σημασία. Κράζουν, αλλά όλοι το βλέπουν. Το βλέπουν. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Και να σου πω κάτι, εμάς είναι η δουλειά μας, το ψάχνουμε, το κυνηγάμε και βλέπουμε τα πράγματα. Εσείς που το κατηγορείτε, γιατί κάθεστε και το βλέπετε και ξέρετε πρόσωπα και καταστάσεις. Λοιπόν, μην κρυβόμαστε πίσω από ένα δάχτυλο. Όλοι γουστάρουμε να βλέπουμε πίσω την πιδαρότρυπα. Όλοι γουστάρουμε. Εννοείται. Και ό,τι, για να λέει, ό,τι και να ακούγονται για εσουρού που είπες και πριν, ναι, ότι ναι, ναι. Θέλουν να το σταματήσουν, να ξεκινάει μετά τις 12. Παιδιά, καμιά φορά αυτά είναι και προπαγάνδες από τους αντιπάλους που θέλουν να εξαφανίσουν ένα προϊόν που δυστυχώς ή ευτυχώς πάει καλά, παιδιά. Έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς πάει καλά. Και να σου πω και κάτι. Εμένα δεν με ενοχλεί. Εμένα με ενοχλούν άλλα πράγματα. Το Big Brother δεν με ενοχλεί. Όμως, όπως και να το κάνουμε τώρα, αφού το GNTM ξεκινάει γρήγορα, να σας πω ότι το περιμένουμε και αυτό, γιατί θα θέλαμε πάρα πολύ να πιάσει και αυτό το reality. Ναι. Δηλαδή να είναι στην κόντρα, παιδί μου, να είναι παραδοσιακό, γιατί εάν πιάσει παιδιά και κοντράει το ένα το άλλο, θα γίνονται μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε, ξέρετε, να βλέπουμε κάτι πιο δυνατό. Τώρα δεν ξέρω αν θα το πάνε ακραία, αλλά θα βλέπουμε κάτι πιο ισχυρό, κάτι πιο δυνατό. Γιατί η κόντρα, ο ανταγωνισμός, γεννά ιδέες. Και σε δύσκολες εποχές, ναι. Τα κάνουμε όλα. Έτσι. Έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι 12 ώρα το βράδυ τα μαγαζιά, ιδιαίτερα εδώ στην Αθήνα, είναι κλειστά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Οπότε λοιπόν, τι μας έμεινε, να δούμε κάτι στη τηλεόραση, παιδί μου, να περνάει η ώρα μας χωρίς να μας κάνει να σκεφτόμαστε.